σας παιδιά, ή ο άνεδο. Και έστω ότι έχουμε αγοράσει μία μετοχή. Ωραία! Και ξαφνικά αυτή τη μετοχή την βλέπουμε να πέφτει. Και να πέφτει και να πέφτει λίγο ακόμη. Και μένει πιο χαμηλά από όσο την αγοράσαμε εξ αρχής για αρκετό καιρό. Και μάλιστα αρκετά πιο χαμηλά. Τι κάνουμε? Τι συνέβη? Κάναμε λάθος στην αγορά μας? Μ' άρεσε αφού πηγαίνουμε πίσω και βλέπουμε τη θεμελιώδη μας ανάλυση και είναι σωστή. Οπότε τι γίνεται? Την πουλάμε? Λέμε ότι δεν είναι για εμάς οι επενδύσεις? Όχι. Πάμε να σας δείξω τι έκανα εγώ με αυτές τις συγκεκριμένες μετοχές του δημόσιου χαρτοφυλακίου μου. Με νούμερα, με στοιχεία. Spoiler alert, θα εξηγήσουμε τι είναι το περίφημο rebalancing που μόλις έκανα και πώς μας βοηθάει να βγάλουμε ακόμα παραπάνω από τις επενδύσεις μας. Πριν προχωρήσουμε όμως, να πούμε εννοείται ότι το δημόσιο χαρτοφυλάκιό μου είναι στην Freedom 24. Βάζω τα χρήματά μου στον δικό μου χορηγό, δημόσια. Την ευχαριστούμε πολύ που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Και αν ανοίξετε τον δωρεάν λογαριασμό σας σήμερα, παιδιά, χωρίς να κάνετε τίποτα, αρκεί να το ανοίξετε από το link της περιγραφής αυτού του βίντεο, θα πάρετε και την πρώτη σας δωρεάν μετοχή έως 700 ευρώ αν είστε άνω των 25, έτσι για να πάνε καλά οι επενδύσεις. Παιδιά, τα βίντεο όμως σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, είμαι ερασιτέχνης επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα, δεν είμαι πιστοποιημένη, ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube. Μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Συνεχίζοντας λοιπόν το βίντεο, να πούμε ότι κάθε μετοχή από αυτές που μπορεί ο καθένας και η κάθε μία να δει ότι κατέχω, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μου ioanafo.gr, είναι διαλεγμένη η κάθε μία μετοχή πολύ προσεκτικά από εμένα και την ομάδα μου. Πώς είναι τώρα διαλεγμένη? Έχουμε αναφέρει τη φιλοσοφία πίσω από το χαρτοφυλάκιό μου. Υπάρχει ένα αγαπημένο μερισματικό ETF διαρκώς αναπτυσσόμενο, το DGRW.eu, στο οποίο επενδύω κάθε μήνα 1000 ευρώ και μία μετοχή με επίσης κοινά χαρακτηριστικά, δηλαδή μερισματική και με υγιή οικονομικά στοιχεία. Κι όμως θα έχετε παρατηρήσει, παρόλο που κάναμε προσεκτική ανάλυση, δεν είναι όλες μου οι επιλογές κερδοφόρες. Και πολύ λογικό, παιδιά, θα πω εγώ εδώ. Δεν πηγαίνουν οι μετοχές και γενικότερα οι επενδύσεις γραμμικά προς τα πάνω. Οι αγορές έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε τις BMY, η DAS και η O.US. Βλέπουμε ότι είναι κάτω και ας πούμε πως δεν μας έκαναν τη χάρη. Ή όπως θα δείξουμε σήμερα σε αυτό το βίντεο, μας έδωσαν μια μοναδική ευκαιρία να ανακατανοήσουμε τους πόρους μας και να μπορέσουμε να βγάλουμε περισσότερα χρήματα. Ο τρόπος λοιπόν για να γίνει αυτό είναι το rebalancing και το κάναμε ως εξής. Πήραμε τις τρεις μετοχές μας που κινούνται στα κόκκινα και αγοράσαμε κι άλλα από αυτές. Φαντάζει παράδοξο, όμως εφόσον η ανάλυση μας, παιδιά, είναι σωστή και πιστεύουμε στη μακροπρόθεσμη πορεία τους, δεν είναι καθόλου. Συγκεκριμένα τώρα τι κάναμε? Αγοράσαμε 11 μετοχές. Τις BMY στα 39,51 δολάρια, 3 της Disney στα 97,99 δολάρια και 8 της O.US στα 52,96 δολάρια. Συγκεκριμένα αυτή η επένδυση στην O.US είναι η τρίτη επένδυση που κάνω, παιδιά. Τόσο πολύ την πιστεύω αυτή τη μετοχή. Ελπίζω από το Σεπτέμβριο που θα αρχίσουν να πέφτουν και τα επιτόκια στη Fed να κάνουμε πάρτι με αυτή τη μετοχή. Τι πετύχαμε λοιπόν με αυτό, ότι ξανααγοράσαμε από αυτές τις μετοχές σε χαμηλότερη τιμή? Μειώσαμε πρακτικά, παιδιά, τον μέσο όρο εισόδου μας σε αυτή τη μετοχή. Για παράδειγμα, η μετοχή της BMY, όταν πρώτη φορά την αγοράσαμε, ήταν στα 60 δολάρια σχεδόν. Όλο αυτό το διάστημα, ωστόσο, για διάφορους λόγους που δεν έχουν να κάνουν με τη θεμελιώδη ανάλυση, τα στοιχεία είναι ακόμα σωστά για την BMY, η μετοχή έπεσε και σήμερα είναι στα 39,5 δολάρια. 50% κάτω. Αλήθεια όμως, όλοι οι λόγοι που έφεραν τη μετοχή εκεί είναι λόγοι λογικοί, που τους περιμέναμε, που τους κατανοούμε, δεν έχουν να κάνουν με την αξία της μετοχής και της εταιρείας, άρα δεν ήταν αρκετοί για να μας τρομάξουν και να κάνουμε αυτό το λεγόμενο panic selling. Τα θεμελιώδη στοιχεία της εταιρείας που τα αναλύσαμε και μπορείτε να τα βρείτε εδώ σε αυτό το βίντεο που θα εμφανιστεί, παραμένουν εξαιρετικά, την πιστεύω ακράδαντα τη συγκεκριμένη μετοχή και τη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και τον κλάδο γενικότερα. Οπότε, θέλοντας με να κρατήσω τη θέση μου, αλλά να εξορροπήσω λιγάκι το άνοιγμά μου, αγόρασα ξανά. Τι αποτέλεσμα τώρα είχε αυτό? Ενώ η αρχική τιμή εισόδου μου στη μετοχή ήταν περίπου στα 60 δολάρια, αγοράζοντας λίγες μετοχές και τώρα προς 39,5 δολάρια τη μία, έριξα την τιμή εισόδου στα 52 δολάρια περίπου. Η ίδια λογική ακριβώς ακολουθήθηκε και στις άλλες δύο μετοχές και μορφοποίησαμε τις τιμές εισόδου σε αποδεκτά επίπεδα. Και αφού δείξαμε βηματικά να με, ας δούμε με λίγα λόγια και το γιατί. Ποια είναι δηλαδή η φιλοσοφία πίσω από αυτή την ενέργεια? Αγοράζοντας περισσότερες μετοχές από αυτές που ήδη έχουμε όταν πέφτει η τιμή τους, μειώσαμε την τιμή εισόδου, το είδαμε αυτό. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι όταν η μετοχή ανακάμψει, τα κέρδη θα είναι μεγαλύτερα επειδή η νέα μέση τιμή αγοράς είναι χαμηλότερη. Το είδαμε και αυτό, από τα 60 στα 52 δολάρια. Αυτή λοιπόν η στρατηγική, γνωστή ως average down, μας επιτρέπει να επωφεληθούμε από τις πτώσεις της αγοράς όταν αυτές συμβαίνουν. Όμως, μεγάλο όμως, είναι σημαντικό, παιδιά, αυτό το average down να το κάνουμε με πολύ προσοχή, γιατί πάντα υπάρχει ο προφανής κίνδυνος η μετοχή να συνεχίσει να πέφτει. Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα με το οποίο ξεκινήσαμε, ότι δηλαδή η επαναγορά μιας μετοχής που πέφτει, και άρα η μείωση της τιμής εισόδου μας σε αυτή τη μετοχή, έχει νόημα μόνο εφόσον πιστεύουμε μετά από ανάλυση και κόντρα ανάλυση
ανάλυση και κόντρα-ανάλυση στη μακροπρόθεσμη αξία αυτής της εταιρείας και στη δυνατότητα ανάκαμψης της τιμής. Όχι επειδή μας έπιασε το πείσμα, εγώ δεν χάνω ποτέ, ξέρω εγώ τις αγορές. Ούτε επειδή το έκανα εγώ με τα δικά μου χρήματα. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάτι έκανα εγώ είναι σωστό για όλους και όλες εκεί έξω ή για όλα τα χαρτοφυλάκια. Ούτε γιατί έχουμε συναισθηματισμούς και συνεχίζουμε να καίμε λεφτά σε κάτι που δεν πάει. Αν έχουμε κάνει όντως λάθος, που δεν είναι τρελό, εννοείται ότι θα κάνουμε και λάθη, παιδιά, στις επενδύσεις μας, το παραδεχόμαστε. Πάμε παρακάτω. Αλλά που χου. Τι λάθος να έχουμε κάνει με τη μετοχή της O.US. Ας είμαστε ειλικρινείς, παιδιά. Αλήθεια, από Σεπτέμβρη θεωρώ. Ή τέλος πάντων από τη στιγμή που η Fed θα αρχίσει να ρίχνει επιτέλους τα επιτόκια. Ρε, αυτή η μετοχή θα μας πληρώσει πολλαπλά και μάλιστα από τότε που την αγοράσαμε έχει αυξήσει και 2 φορές το μέρισμά της και μας δίνει μέρισμα κάθε μήνα. Ρε, O.US. Και αφού είδαμε, παιδιά, τα τεχνικά, πάμε και σε κάτι πιο ενδιαφέρον και πιο έτσι προσωπικό. Μια σούμα, να μην κάνουμε έναν υπολογισμό. Να δείξουμε τι έχουμε καταφέρει ως τώρα στο χαρτοφυλάκιό μου. Το χαρτοφυλάκιο μέσα σε ένα χρόνο έχει καταφέρει και έχει αποφέρει 431,38 δολάρια σε μερίσματα. Είναι πολλά, είναι λίγα. Ο καθένας και η καθημερινή κρίνει ατομικά, αλλά σε αυτά τα χρήματα που πήραμε και πάνε τσέπη, προσθέτουμε και την απόδοση των ίδιων των μετοχών, που είναι 2.698,51 δολάρια. Περίπου δηλαδή 10%, το πολυπόθητο 10%, που έχουμε αναφέρει τόσες και τόσες φορές. Παιδιά, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί το πετύχαμε αυτή τη φορά με την ομάδα μου. Μπράβο, δεν το καταφέρνουν όλοι και όλες. Και είμαστε και ερασιτέχνες επενδυτές και επενδύτριες, ε. Και μάλιστα αυτό το 10% δεν το πετύχαμε επενδύοντας σε growth μετοχές που έχουν κάνει rally φέτος ή σε μετοχές με εστίαση στην ανάπτυξή τους. Αλλά σε μερισματικές, παιδιά, μετοχές με έμφαση το μέρισμα αλλά και την ανάπτυξη σε μικρότερο βαθμό. Άρα είμαστε σε μια φάση win-win-win-win-win-win-win. 10% check, μέρισμα check. Βαρετά, σταθερά και μακροχρόνια δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι με τις μετοχές τους και πόσο γρήγορα μεγαλώνουν ή πέφτουν και πουλάνε και αγοράζουν. Τίποτα. Σταθερά. Εμείς λιγότερο ρίσκο, τα λεφτάκια μας τα ωραία τα βάζουμε εκεί, δουλεύουν τα λεφτάκια μας για εμάς. Δεν είναι για όλους τα ρίσκη εκεί έξω. Εγώ δηλαδή δεν θα ρίσκαρα ποτέ τα χρήματά μου και να έχω το άγχος τι θα γίνει. Και μάλιστα ο καλύτερος μήνας μέχρι τώρα ήταν ο Ιούλιος, που βγάλαμε 66,83 δολάρια σε μερίσματα. 2 ημερομίσθια είναι αυτά, παιδιά, ε. Με τα χρήματα που έχουμε ήδη βγάλει και τα οποία τώρα δουλεύουν για εμάς. Και προσοχή, ξαναλέω, αυτά τα ημερομίσθια θα τα παίρναμε είτε οι μετοχές μας ήταν πάνω είτε ήταν κάτω. Γι' αυτό γουστάρουμε τα μερίσματα. Δηλαδή, ναι, η BMY έχει πέσει, όχι 50% αλλά 40% από τότε που την αγοράσαμε. Μαντέψτε. Συνεχίζει να μας πληρώνει μέρισμα κανονικά. Γι' αυτό δεν μας ενδιαφέρει στα μερισματικά χαρτοφυλάκια αν οι αγορές πάνε πάνω ή κάτω. Αν έχουμε επενδύσει σε κάτι σοβαρό και ξέρουμε ότι σε βάθος χρόνου θα πάει επάνω, το πάνω κάτω δεν μας τρομάζει, γιατί συνεχίζουμε να πληρωνόμαστε από τις επενδύσεις μας. Όσο αυτές μεγαλώνουν σε βάθος χρόνου. Οπότε ναι, την BMY εμείς την κρατάμε και περιμένουμε να πάρει το δρόμο της όσο μας πληρώνει. Και σε πόσο καιρό τώρα έχουμε αυτό το ποσό των μερισμάτων, δηλαδή τα 2 ημερομίσθια το μήνα. Όχι σε 20 χρόνια που θέλουν, παιδιά, γενικά οι επενδύσεις. Σε έναν χρόνο. Συγκριτικά με τον πρώτο μήνα πέρυσι που βγάλαμε μόλις 4,58 δολάρια, μπορώ να πω ότι πλέον από 1 παγωτό το μήνα μπορούμε να τρώμε 15 παγωτό το μήνα με τα μερίσματά μας. Επί 15 είναι μεγάλη ανάπτυξη σε ένα χρόνο. Και βέβαια, εντάξει, προσωπική νότα, φάτε ό,τι θέλετε, εμείς εδώ δεν κρίνουμε. Ούτως ή άλλως έχετε δει τα ταξιδιωτικά μου vlog, τρώω και μάλιστα πολύ. Το καλύτερο όμως είναι, και κλείνω με αυτό, ότι το χαρτοφυλάκιο θα συνεχίζει να αυξάνει το μέρισμά. Ακόμα και αν εμείς σταματήσουμε να βάζουμε χρήματα. Δηλαδή, έστω ότι τον επόμενο μήνα, τον Αύγουστο, εγώ δεν επενδύω. Ας πάρουμε για παράδειγμα την XOM. Την πρώτη φορά που μας έδωσε μέρισμα ήταν 10,01 δολάρια, ενώ τώρα χωρίς να έχουμε αγοράσει άλλη μετοχή μας δίνει 10,45 δολάρια. Μάλιστα, αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, περιμένουμε αύξηση του μερίσματός της επιπλέον πολύ σύντομα. Είναι μικρή η αύξηση και το ποσό. Ναι, παιδιά, εννοείται είναι και το λέω εφθαρσός. Αλλά εμείς κάναμε κάποια ενέργεια παραπάνω επιπλέον για να πάρουμε αυτά τα έξτρα χρήματα. Όχι. Άρα αμοιβόμαστε για να μην κάνουμε τίποτα επιπλέον επειδή κάναμε κάτι μία φορά. Αυτό εγώ το λέω επιτυχία και παθητικό εισόδημα. Τώρα, τα επόμενα βήματα του χαρτοφυλακίου μου θα είναι στο ίδιο μοτίβο, αυτό δηλαδή της προσθήκης ποιοτικών μετοχών που δίνει διαρκώς αυξανόμενο μέρισμα και φυσικά αγορά του ETF DGRW.eu που είναι αφορολογητότατο, μέχρι να φτάσουμε στην οικονομική ανεξαρτησία. Ελπίζω να είμαστε όλοι και όλες μαζί σε αυτό το ταξίδι. Πριν σας αφήσω, έτσι για το τυπικό, ας ρίξουμε μια ματιά και πώς αγοράζουμε μια μετοχή, ας πούμε την BMY. Ο τρόπος είναι ίδιος για κάθε μετοχή ETF παρεπιπτόντος. Παιδιά, όμως προσοχή, αυτό το βίντεο δεν είναι επενδυτική συμβουλή. Μιλάω για το τι κάνω εγώ στο δικό μου χαρτοφυλάκιο. Πρέπει να κάνετε την έρευνά σας για το ποιες μετοχές θα αγοράσετε, ποια ETF θα αγοράσετε, ποια πλατφόρμα θα χρησιμοποιήσετε. Πρέπει να είναι δική σας και μόνο δική σας επιλογή και όχι γιατί είδατε ένα βίντεο στο YouTube. Το λέω και το ξαναλέω για να είμαστε ειλικρινείς και διαφανείς σε αυτό το κανάλι. Πάντως, ο τρόπος να την κάνουμε δική μας αφού έχουμε αποφασίσει για μία μετοχή είναι πολύ απλός. Αφού έχουμε ανοίξει τον δωρεάν λογαριασμό μας στη Freedom24 από το link της περιγραφής για να πάρουμε και την πρώτη μας δωρεάν μετοχή, πάμε στο πεδίο συναλλαγές, γράφουμε BMY.us, πατάμε άνοιγμα συνεδρίας, επιβεβαιώνουμε με κωδικό στο κινητό μας, πατάμε αγορά και τέλος. Κλείνοντας, ευχαριστούμε τη Freedom24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Αναμένω ερωτήσεις ή απορίες για τόσα είδαμε σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα. Σας φιλώ και τα λέμε αύριο.